second year school year. Αυτή είναι η πρώτη τάξη για το δεύτερο χρόνο για φέτος. Wow. Praise the Lord. It's a privilege and an honor. Είναι ένα για να είμαι ο πρώτος δάσκαλος για αυτό το πρώτο χρόνο για φέτος. I'm sorry. That was my fault. Okay. Praise the Lord. All right, this course that we're going to be teaching for the next two or three sessions. Αυτό το μάθημα το οποίο θα κάνουμε για αυτές τις δύο μέρες is called pastoral care. Ονομάζεται ποιμαντορική φροντίδα. So this actual course covers a lot of different subjects. Αυτό το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει πολλά διαφορετικά θέματα. And so I'm trying to cover the subjects or teach on subjects that I believe would be helpful for all of you here in Greece. Έτσι θα αγγίξουμε και θα προσπαθήσω να καλύψω πολλά θέματα τα οποία τα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για σας εδώ στην Ελλάδα. I realize that maybe many of you are not called to be a pastor. Συνειδητοποιώ και καταλαβαίνω ότι ίσως μερικοί από εσάς δεν έχετε καλεστεί το να είστε ποιμένες. Whether you're called to a pastor or whether you're called to work in the church, this course is going to help you. Είτε έχεις καλεστεί να είσαι ποιμένας, είτε έχεις καλεστεί να δουλέψεις στην εκκλησία, αυτό το μάθημα θα σε βοηθήσει. So we'll talk about issues in the church that are important to pastors. Έτσι θα μιλήσουμε για θέματα στην εκκλησία που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους ποιμένες. Issues in the church that those of us who may work in the ministry of helps must also be involved in. Και θέματα τα οποία όσο ενδιαφέρονται ή θέλουν να βοηθήσουν στις διακονίες βοηθείας είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτούς. But the whole course itself will focus our attention on how to care for those who are a part of the local church. Αλλά όμως όλο το focus θα είναι πάνω στο γεγονός ότι πώς να φροντίζεις, πώς να νοιάζεσαι για αυτούς που είναι μέλη της τοπικής εκκλησίας. Let's turn to Matthew chapter 16 to begin with. Ας πάμε στο Ματθαίο 16 για να ξεκινήσουμε. We'll read verses 17, 18 and 19. Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμωνα, γιατί του Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου. Και πύλες άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι και αν δέσεις επάνω στη γη θα είναι δεμένο στους ουρανούς. Και ό,τι αν λύσεις επάνω στη γη θα είναι λυμένο στους ουρανούς». Now notice what Jesus said in verse 18. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 18. He said, I will build my church. Λέει ότι εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου. This is the most important work of God in the earth today. Αυτό είναι το κυριότερο, το πιο σημαντικό έργο του Θεού στη γη σήμερα. Someone might ask the question, what is God emphasizing in the world today? Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει, πού δίνει έμφαση ο Θεός στη γη σήμερα? He is emphasizing the same thing that Jesus said in this verse. Αυτός δίνει έμφαση στο ίδιο πράγμα που αναφέρει και ο Ιησούς σε αυτό το εδάφιο. The emphasis is on building strong local churches. Η έμφαση είναι όλη στο να χτίζει δυνατές εκκλησίες, δυνατές τοπικές εκκλησίες. And I think you already understand when we talk about the church, there are two different definitions that we give to the church. Και καταλαβαίνω όταν μιλάμε για εκκλησία, ξέρουμε ότι δίνουμε δύο διαφορετικούς ορισμούς στην εκκλησία. There is what we call the universal church, or every person who is a Christian is a part of that church or the body of Christ. Μιλάμε για την παγκόσμια εκκλησία που ο καθένας που είναι χριστιανός είναι μέλος αυτή την παγκόσμια εκκλησία. But the universal church is made up of individual local churches. Αλλά όμως η παγκόσμια εκκλησία είναι φτιαγμένη από τοπικές εκκλησίες. Jesus is the spiritual head.
of the church. Ο Ιησούς είναι η πνευματική κεφαλή της εκκλησίας. But we know from reading the Bible that Jesus has set into the church certain ministry gifts. Αλλά ξέρουμε ότι ο Ιησούς έχει διαθέσει στην εκκλησία κάποια συγκεκριμένα χαρίσματα. One of those ministry gifts is the gift of the pastor. Ένα από τα αυτά τα χαρίσματα είναι το χαρίσμα του ποιμένα. Let's turn to Ephesians chapter 4. Ας πάμε στους Εφεσίους 4. We'll read verse 11. Και θα διαβάσουμε το 11. 4:11. Ephesians chapter 4 and verse 11. Και αυτός έδωσε άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και δασκάλους. Notice Jesus himself gave some to be apostles, prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Βλέπετε, ο Ιησούς ο ίδιος έδωσε σε μερικούς να είναι απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές. Now why are these offices given to the church? Τώρα για ποιο λόγο αυτές οι διακονίες έχουν δοθεί στην εκκλησία? Look at verse 12. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. For the equipping of the saints for the work of the ministry for the edifying of the body of Christ. Για την τελειοποίηση των αγίων για το έργο της διακονίας για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. So the what we call ministry gifts. Αυτό που ονομάζουμε εμείς χαρίσματα διακονίας. Or what we talk about individuals who are placed into the body of Christ. To help train and equip every member of the body of Christ. Ή όταν μιλάμε για άτομα που έχουν τοποθετηθεί στην τοπική εκκλησία το να βοηθήσουν να αυξηθεί το σώμα του Χριστού. One of these ministry gifts is called the pastor. Ένα από αυτά τα χαρίσματα είναι ο ποιμένας. Now, in my opinion, the pastor's office is one of the most important offices in the church. Τώρα κατά την γνώμη μου η διακονία του ποιμένα είναι από τις πιο σημαντικές διακονίες στην εκκλησία. Actually, all of the other ministry gifts, what they do would not profit anything without the office of the pastor. Βασικά όλες οι υπόλοιπες διακονίες, ό,τι και να κάνουνε, δεν θα οφείλουν σε τίποτα χωρίς την διακονία του ποιμένα. Now, why is that? Τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Let's turn to Matthew chapter 9. Ας πάμε στο Μαθαίο 9. Matthew chapter 9. Μαθαίος 9. I'm sure many of you are familiar with these verses. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς είστε πάρα πολύ εκεί με αυτά τα εδάφια. We'll read verses 35, 36, 37 and 38. 35, 36, 37 και 38. Και ο Ιησούς περιερχόταν όλες τις πόλεις και τις κομμόπολεις, διδάσκοντας τις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε νόσο και κάθε ασθένεια στο λαό. Και βλέποντας τα πλήθη, σπλαχνίστηκε για αυτά, επειδή ήσαν βασανισμένα και σκορπισμένα σαν πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: Ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως είναι λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες στον θερισμό του. Now in these verses we can see the love and the compassion and the heart of Jesus. Τώρα σε αυτά τα εδάφια μπορούμε να δούμε την αγάπη, τα σπλάχνα, τη συμπόνια της καρδιάς του Ιησού. When we read the four gospels. Όταν διαβάζουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια. We know that Jesus said that he came to minister to the lost sheep of the house of Israel. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήρθε για να διακονήσει τα χαμένα πρόβατα. We know that Israel in the old covenant was the only nation that had a relationship with God through the covenant of Abraham. Τώρα στα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Ξέρουμε όμως ότι ο Ισραήλ σαν λαός ήταν ο μόνος λαός ο οποίος είχε μια σχέση με τον Θεό διαμέσου της διαθήκης του Αβραάμ. Actually, Paul in his writings compared the nation of Israel to the church in the Old Testament. Ο Παύλος στις επιστολές του συγκρίνει τον λαό του Ισραήλ με την εκκλησία της Καινής Διαθήκης. So Israel was really a type of the church. Ο Ισραήλ ήταν ένας τύπος της εκκλησίας. The Jews had a covenant with God. Οι Ιουδαίοι είχαν μια διαθήκη με τον Θεό. If any other nationality wanted to have a relationship with God or to have the blessings of God, that person had to become a Jew. Κάθε άλλο λαός που ήθελε να έχει μια σχέση με τον Θεό ή να έχει μια διαθήκη, θα έπρεπε να γυρίσει να γίνει Ιουδαίος. So when Jesus came to this earth,
Τώρα όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, he told his disciples, I am sent only to the lost sheep of the house of Israel. Είπε στους μαθητές του ότι εγώ έχω σταλεί μόνο στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. So the majority of Jesus's ministry was confined to Israel. Έτσι η περισσότερη διακονία από τη διακονία του Ιησού είχε να κάνει με το Ισραήλ. Is that right? Σωστά. There are at least two other instances in the New Testament where Jesus ministered to people who were not Jews. Υπάρχουν μόνο κάνα δύο σημεία στην Καινή Διαθήκη που ο Ιησούς διακονεί σε ανθρώπους που δεν είναι Ιουδαίοι. He ministered to the Samaritan woman at the well. Διακονεί στη Σαμαρίτισσα. He ministered to a Greek woman who had a demon-possessed daughter. Διακόνησε σε αυτή την Ελληνίδα που είχε μια κόρη δαιμονισμένη. But the majority of his ministry was focused on the nation of Israel. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της διακονίας είχε έμφαση τον Ισραήλ. What did Jesus come to do? Τι ήρθε να κάνει ο Ιησούς? To fulfill the Old Testament law. Για να εκπληρώσει τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης. To keep every law that God gave to man. Για να κρατήσει κάθε νόμο, να μπορεί να κρατήσει κάθε νόμο που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. To eventually take upon himself the sins of the world and to die. Για να βαστάει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου και για να πεθάνει. And to establish a new covenant between God and the new covenant church. Και να θεμελιώσει μια νέα διαθήκη ανάμεσα στον Θεό και στην Εκκλησία. Now we know that Jesus operated in all of the what we call ministry gifts. Τώρα ξέρουμε ότι ο Ιησούς λειτουργούσε πάνω σε όλα τα χαρίσματα της διακονίας. He was an apostle. Ήταν απόστολος. We know that the word apostle means someone who is sent, a sent one. Ξέρουμε ότι η λέξη απόστολος σημαίνει ότι κάποιος που είναι αποσταλμένος, που έχει σταλεί κάπου. He was a prophet. Ήταν προφήτης. He was also an evangelist. Ήταν ευαγγελιστής. He said, "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach." Γιατί λέει ότι το πνεύμα Κυρίου είναι επάνω μου γιατί με έχει χρήσει να κηρύττω. He was a teacher. Ήταν διδάσκαλος. We just read in Matthew chapter 9 verse 35 that he went about teaching. Μόλις διαβάσαμε στο Ματθαίο 9:35 ότι περιερχότανε και δίδασκε. But one of the greatest titles that he called himself. Αλλά ένα από τους μεγαλύτερους τίτλους που έβαζε στον αυτό του was what title? Ποιο ήτανε? Shepherd. Είναι ποιμένας. Shepherd. Ποιμένας. Jesus said, I'm the good shepherd. Ο Ιησούς λέει ότι είμαι ο καλός ποιμένας. Peter calls him the chief shepherd. Ο Πέτρος τον ονομάζει ότι ο κυριότερος ποιμένας, ο μεγαλύτερος. Jesus never referred to himself as a bishop. Ποτέ δεν αναφέρεται στον αυτό του σαν επίσκοπος. He never referred to himself as a priest. Ποτέ δεν αναφέρεται στον αυτό του σαν ιερής. The title that Jesus chose to talk about himself was the title of shepherd or pastor. Ο τίτλος που διάλεξε ο Ιησούς για να αναφέρεται στο πρόσωπό του είναι του ποιμένα. Now we don't use the word shepherd today when we talk about pastors. Βασικά όταν μιλάμε για ποιμένες, η λέξη ακριβώς που χρησιμοποιεί είναι βοσκός, αλλά σήμερα στις σημερινές μέρες δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να αναφερόμαστε στους ποιμένες. But when we read through the Gospels and through the Epistles. Αλλά όταν διαβάζουμε στις επιστολές και στα Ευαγγέλια. Shepherd and pastor can be used interchangeably. They're the same thing. Η λέξη βοσκός και ποιμένας μπορούν να ανταλλακτούν μεταξύ τους, να έχουν την I think it's very interesting that Jesus chose that title. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, που ο Ιησούς δείχνει αυτό το τύπο. Because during this time, someone who was a shepherd, it was a very respected profession, a very respected thing that they did. Γιατί σε εκείνη την εποχή κάποιος που ήταν βοσκός ήταν πάρα πολύ, είχε ένα επάγγελμα, ήταν σαν επάγγελμα πάρα πολύ σημαντική. Τον είχαν σε πολύ υπόλοιψη δηλαδή. Shepherding was a common thing. Ήταν κάτι συνηθισμένο. Everyone understood shepherds and sheep. Όλοι καταλαβαίνανε τον βοσκό και τα πρόβατα. So Jesus would very often use this illustration in teaching. Έτσι ο Ιησούς πολλές φορές χρησιμοποιούσε αυτό το παράδειγμα στα μαθήματά του. Now I want you to notice here in Matthew chapter 9 verse 36. Στο 9:36 στο Ματθαίο. When Jesus saw the multitudes. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη. He was moved with compassion for them. Λέει σπλαχνίστηκε για αυτά. Why? Γιατί? Because they were weary and scattered.
Επειδή ήσαν βασανισμένα και σκορπισμένα. Like sheep having no shepherd. Σαν πρόβατα που δεν είχαν ποιμένα. Now notice what Jesus did not say. Τώρα παρατηρήστε τι είναι αυτό που δεν είπε ο Ιησούς. Jesus did not say these people were like sheep without an evangelist. Δεν λέει ότι αυτά τα πρόβατα ήταν σαν πρόβατα χωρίς ευαγγελιστή. He did not say they are sheep without an apostle. Δεν λέει ότι ήταν σαν πρόβατα χωρίς έναν απόστολο. He did not say they are sheep without a prophet. Δεν λέει ότι ήταν πρόβατα σαν χωρίς προφήτη. And we know that all of those ministries are necessary ministries in the body of Christ. Και ξέρουμε ότι όλες αυτές οι διακονίες είναι πάρα πολύ σημαντικές στο σώμα του Χριστού. But Jesus said this because he knew this. Αλλά ο Ιησούς το λέει αυτό για τον λόγο ότι γνώριζε πολύ καλά. Only a shepherd has the gift and the grace to properly take care of sheep. Μόνο ένας βοσκός, ένας ποιμένας, έχει τη χάρη και την δυνατότητα, την ικανότητα να φροντίζει τα πρόβατά του. So by this one statement Jesus made. Έτσι με αυτή την μοναδική δήλωση που κάνει ο Ιησούς. Jesus is telling us that the greatest need in the body of Christ is for shepherds or pastors. Έτσι ο Ιησούς μας δίνει την εικόνα ότι η μεγαλύτερη ανάγκη μέσα στις εκκλησίες είναι η ανάγκη του ποιμένα. Amen. Αμήν. Hallelujah. We know that there is no substitute for a local church. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αντικατάσταση μιας τοπικής εκκλησίας. We're grateful for every other kind of ministry. We are grateful. Grateful. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονοι για κάθε άλλη διακονία που υπάρχει. We are grateful for radio and television, Christian radio and television ministry. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονοι για την χριστιανική τηλεόραση, για το χριστιανικό ραδιόφωνο. But they cannot take the place of a local church. Αλλά αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εκκλησία. We're grateful for CDs and Bible studies. Είμαστε ευγνώμονες για τα CD, για τις κασέτες, τα πάντα. But they also cannot take the place of a local church. Αλλά αυτά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όμως την εκκλησία, την τοπική εκκλησία. The local church. There are people in the local church have both spiritual and natural needs. Υπάρχουν μέσα στην τοπική εκκλησία υπάρχουν πνευματικές και υλικές ανάγκες. So when you belong to a local church, there are both spiritual and natural benefits associated with that person belonging to that local church. Έτσι, όταν είσαι μέλος σε μια τοπική εκκλησία, υπάρχουν και πνευματικά ωφέλη και υλικά. Sometimes we have family needs. Μερικές φορές έχουμε οικογενειακές ανάγκες. I remember one time when my wife was in the hospital. Θυμάμαι μια φορά που όταν η γυναίκα μου ήταν στο νοσοκομείο. She was having a very serious surgical procedure. Πέρναγε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία χειρουργείου. This was several μια years, επέμβαση στο χειρουργείο. Many years ago. Πολλά χρόνια πριν. And the pastor of our church was there with us. Και ο ποιμένας της εκκλησίας ήταν εκεί μαζί μας. Both the pastor and his wife was with us. They stayed with us through that whole operation. Και ο ποιμένας και η γυναίκα του μείνανε εκεί κατά όλη την διάρκεια της επέμβασης. After my wife had the operation, she was in the hospital for about 9 days. Μετά την επέμβαση έμεινε στο νοσοκομείο για 9 μέρες περίπου. And every day, either the pastor or one of the associate pastors came to visit. Και κάθε μέρα είτε ο ποιμένας είτε η βοηθή του ποιμένα ερχόντουσαν για επίσκεψη καθημερινά. That's one benefit of being a part of a local church. Αυτό είναι το ένα προνόμιο που έχεις το να είσαι μέλος σε μια εκκλησία. Now, if you don't go to church. Τώρα αν δεν πας όμως εκκλησία. If people just, you know, watch church on television. Και οι άνθρωποι απλά κοιτάνε, ακολουθούν την εκκλησία μέσα από τη τηλεόραση. When they have a need and they go to the hospital. Και όταν έχουν μια ανάγκη και πάνε νοσοκομείο. The person on the television is not going to come visit them. Ο άνθρωπος που ήταν στη τηλεόραση δεν θα έρθει να σε επισκεφτεί. That's why it's important to be part of a local church. Και αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι μέλος σε μια εκκλησία. A local church is like a family. Μια τοπική εκκλησία είναι σαν μια οικογένεια. And that's why we need one another. Και γι' αυτό τον λόγο χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. When there are needs in the family, everyone knows about it. Όταν υπάρχουν ανάγκες στην εκκλησία, σε μια οικογένεια, όλοι τα γνωρίζουν. We can help meet those needs. Και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε αυτές οι ανάγκες να καλυφθούν. Sometimes a person may need counseling or prayer. Μερικές φορές κάποιος μπορεί να έχει ανάγκη για συμβουλευτική ή για προσευχή. Or sometimes a person may need financial or natural help. Κάποιος μπορεί να χρειάζεται μια φυσική ή κάποια άλλη ανάγκη. If you're a part of a local church, then there usually within that church there are things
that are established to help meet those needs. Και όταν είσαι μέλος σε μια εκκλησία, συνήθως όλοι βοηθούν, προσφέρουν στο να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. So pastors have a very unique place in the ministry. Έτσι ο ποιμένας έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στη διακονία. Because they are the ones Jesus has placed into the church to take care of the sheep. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που ο Ιησούς έχει βάλει στην εκκλησία να φροντίζουν τα πρόβατα. Not the apostle. Όχι τους αποστόλους. Not the prophet. Όχι τους προφήτες. Not the evangelist or the teacher. Ούτε τους ευαγγελιστές, ούτε τους διδάσκαλους. So the pastor has been placed into the local church by Jesus. Έτσι ο ποιμένας είναι βαλμένος στην εκκλησία από τον Ιησού. For the purpose of taking care of sheep and feeding those sheep. Με σκοπό να φροντίζει τα πρόβατα και να ταΐζει τα πρόβατα. So we could say this. Μπορούμε να πούμε όμως το εξής. That Christians cannot grow spiritually the way they should. Ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να αυξηθούν ή να μεγαλώσουν σωστά όπως θα έπρεπε. If they are not part of a good local church and have a pastor to shepherd them. Αν δεν είναι μέλος σε μια καλή υγιής τοπικής εκκλησίας και δεν έχουν έναν ποιμένα. There's something that we need in a local church. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε σε μια τοπική εκκλησία. And that cannot be replaced by anything else. Και αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτα άλλο. Amen. Amen. Even my wife and I, we have a local church that we call our church home. Ακόμη και εγώ και η γυναίκα μου έχουμε την τοπική μας εκκλησία. Our church home is Rhema Bible Church in America. Που το ονομάζουμε, είναι το σπίτι μας, είναι η τοπική μας εκκλησία, είναι το Rhema στην Αμερική. Pastor and Mrs. Hagen are our pastors. Ο ποιμένας Hagen και η γυναίκα του είναι οι ποιμένες μας. Even though we're not in that church every Sunday. Ακόμη και αν δεν είμαστε εκεί κάθε Κυριακή σε αυτή την εκκλησία. We are still connected to them. Είμαστε δεμένοι όμως με αυτή την εκκλησία. We can communicate with them. Μπορούμε να επικοινωνούμε με αυτή την εκκλησία. They pray for us. Αυτοί προσεύχονται για μας. So there is a connection, there is a relationship that we have. Έτσι υπάρχει μια δέσμευση, υπάρχει μια σχέση μεταξύ μας. Even those who may be in ministry need to have a connection or a relationship with a local church. Ακόμη και αυτοί που είναι στη διακονία ήδη έχουν ανάγκη να είναι δεσμευμένοι με την δική τους εκκλησία, με την τοπική. Now, in this course, we're going to look at many different things. Τώρα σε αυτό το μάθημα θα περάσουμε και θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα. We want to focus on what pastoral care means. Αλλά θα δώσουμε έμφαση το τι σημαίνει ποιμαντορική φροντίδα. But before we do that, there's a few other things that we have to understand. Αλλά πριν κάνουμε αυτό, υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να κατανοήσουμε καλά. We need to talk about the importance of the local church. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σημασία της τοπικής εκκλησίας. We need to talk about what a true pastor is. Πρέπει να μιλήσουμε το τι σημαίνει κάποιος πραγματικός ποιμένας. We're going to talk about the relationship between the pastor and his staff or his workers. Θα μιλήσουμε για τη σχέση του ποιμένα με την ομάδα του. And we're going to talk about practical areas of pastoral care. Θα μιλήσουμε για το πρακτικό τομέα της ποιμαντορικής φροντίδας. We're going to talk about counseling. Θα μιλήσουμε για τη συμβουλευτική. We're going to talk about hospital visitation. Θα μιλήσουμε για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Praying for people who are sick. Όταν προσεύχεσαι για τους αρρώστους. Being with people when they have a great need in their life. Να είσαι κοντά σε ανθρώπους όταν έχουν μια μεγάλη ανάγκη στη ζωή τους. Because these are very important things in a local church. Γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε μια τοπική εκκλησία. Teaching and preaching is also necessary. Η διδασκαλία και το κήρυγμα είναι πάρα πολύ σημαντικά. But it's actually a small part of the whole operation of a local church. Αλλά είναι όμως ένα μικρό κομμάτι όλης της λειτουργίας της εκκλησίας, της τοπικής. So we have to understand that the local church is not just a teaching center only. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι η τοπική εκκλησία δεν είναι μόνο ένα μέρος, ένα κέντρο που διδάσκεται κάτι. It is a place that offers love, acceptance, and forgiveness to people. Είναι ένα μέρος όπου προσφέρει αγάπη, αποδοχή και συγχώρεση στους ανθρώπους. It is a place that offers safety and protection to people. Είναι ένα μέρος που προσφέρει ασφάλεια και προστασία στους ανθρώπους. It is a place that offers both spiritual and natural care. Είναι ένα μέρος που προσφέρει πνευματικό και φυσική φροντίδα. Actually, we should be praying for pastors. Θα πρέπει να προσευχόμαστε για ποιμένες. We should pray that God would raise up more and more pastors who have a call
and a love for people. Θα πρέπει να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να σηκώσει ποιμένες που θα έχουν περισσότερη αγάπη για τους ανθρώπους. Amen. Hallelujah. Let's just talk for a minute about the heart of a pastor. Ας μιλήσουμε για λίγο για την καρδιά του ποιμένα. In 1 Corinthians chapter 4, Αλφα Κορινθίους 4, verse 15. 15. Notice what Paul says. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Paul says in 1 Corinthians 4:15. 4:15 Αλφα Κορινθίους. For though you have might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. Επειδή αν έχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Επειδή εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού διαμέσου του Ευαγγελισμού. Now every pastor needs to have a shepherd's heart or a father's heart. Κάθε ποιμένας θα πρέπει να έχει την καρδιά του βοσκού, του ποιμένα και την καρδιά του πατέρα. The pastor is like a father of the family. Ο βοσκός ή ο ποιμένας είναι σαν ένας πατέρας στην οικογένειά του. Now in this verse Paul is speaking about his relationship with this church. Τώρα σε αυτό το εδάφιο ο Παύλος μιλάει για τη σχέση του με αυτή την εκκλησία. Paul started this church. Ο Παύλος ξεκίνησε αυτή την εκκλησία. Is that right? Σωστά. Hmm? He built this church. Εκείνος έκτισε αυτή την εκκλησία. This is not a church that was already in existence and now Paul's writing to them. Τώρα αυτή δεν είναι μια εκκλησία που υπήρχε από πριν και απλά ο Παύλος τους στέλνει μια επιστολή. Hmm? This church was birthed by Paul. Αυτή η εκκλησία γεννήθηκε από τον Παύλο. Is that right? Σωστά. So he has a unique relationship with this church. Έτσι έχει μια ιδιαίτερη μοναδική σχέση με αυτή την εκκλησία. He's writing to them like a father. Γράφει σε αυτούς σαν πατέρας. And you have to understand what was going on in the church at this time. Και πρέπει να καταλάβετε επίσης το τι γινόταν σε αυτή την εκκλησία σε αυτή την εποχή. It seems like Paul had to constantly deal with certain issues. Φαίνεται σαν ο Παύλος χρειάζεται να αντιμετωπίζει συνεχώς τα ίδια θέματα. After Paul started a church and then left that church, μετά που ξεκίνησε ο Παύλος την εκκλησία και έφυγε από την εκκλησία, there would be other people who would come into the church after Paul left. Θα πρέπει να υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που μπήκαν σε αυτή την εκκλησία μετά που έφυγε ο Παύλος. They were like traveling teachers. Ήτανε σαν διαπαιδαγωγοί που ταξιδεύανε. The majority of them were Jews who had become converted to Christianity. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν οι Ιουδαίοι που είχαν γίνει χριστιανοί. For some reason these people were convinced that you could not be a Christian unless you became like the Jews under the old covenant. Για κάποιο λόγο αυτοί πιστεύανε ότι δεν μπορούσες να γίνεις χριστιανός αν δεν ήσουν Ιουδαίος κάτω από την Παλιά Διαθήκη. So after Paul would leave the church, they came and began to teach different things. Έτσι μετά που έφυγε ο Παύλος, αυτοί μπαίναν στην εκκλησία και άρχισαν να διδάσκουν διαφορετικά πράγματα. They began to teach these Gentiles. Άρχισαν να διδάσκουν τους εθνικούς. You can't really be a Christian. Ότι δεν μπορείς να είσαι χριστιανός. Unless you're circumcised. Αν δεν έχεις κάνει την περιτομή. Unless you keep the law of Moses. Αν δεν κρατήσεις τον νόμο του Μωυσή. Unless you keep all the old Jewish feasts and celebrations. Αν δεν κρατήσεις και τηρήσεις όλες τις γιορτές των Ιουδαίων. This was Paul's thorn in the flesh. Αυτό ήταν το αγάθι του, ναι, στη σάρκα του Παύλου. He had to constantly deal with these teachers. Έπρεπε συνέχεια να αντιμετωπίζει αυτούς τους διδάσκαλους. And so Paul is writing to this church correcting false teaching. Έτσι ο Παύλος γράφει σε αυτή την εκκλησία όπου διορθώνει αυτές τις ψευδοδιδασκαλίες. So Paul is saying here in verse 15. Τώρα εδώ στο εδάφιο 15. He said you might have 10,000 teachers. Τους λέει ότι μπορεί να έχετε μύριους παιδαγωγούς. But Paul said I'm your father. Αλλά ο Παύλος λέει εγώ είμαι ο πατέρας σας. I am the one who actually started this church. Εγώ είμαι αυτός που ξεκίνησε αυτή την εκκλησία. That's what Paul is saying. Αυτό λέει ο Παύλος. So Paul only exercised spiritual authority over the churches he built. Έτσι ο Παύλος εξασκεί πνευματική εξουσία μόνο στις εκκλησίες που αυτός έκτισε. Paul was very careful not to use his authority in areas that did not belong to him. Αυτός πρόσεχε πάρα πολύ, ο Παύλος πρόσεχε πάρα πολύ να μην εξασκεί εξουσία σε εκκλησίες που δεν του ανήκανε, που δεν είχε κτίσει. If you read the epistles that Paul wrote, αν διαβάσει τις επιστολές που έγραψε ο Παύλος, he said, I've done my best to preach the gospel, not in areas where other men have already preached the gospel.
Εγώ λέει ότι εγώ έχω κάνει το καλύτερο που μπορούσα και έχω κηρύξει και να μην κηρύξω όμως σε μέρη που οι άλλοι κηρύτταν, που ήταν αλλωνών. Paul said, I know the limitations of my authority, my boundaries. Ο Παύλος με άλλα λόγια λέει ότι γνωρίζω τα όρια, τους περιορισμούς που έχω, τα όρια μου. So Paul was very bold to the churches he established. Όμως στις εκκλησίες που αυτός είχε κτίσει είχε πάρα πολύ θάρρος. But he did not exercise authority over other churches that he did not build. Αλλά δεν εξασκούσε όμως εξουσία σε άλλες εκκλησίες που δεν είχε κτίσει ο ίδιος. So Paul is not saying he's a spiritual father to every believer. Έτσι ο Παύλος εδώ δεν λέει ότι είναι πνευματικός πατέρας σε κάθε πιστό. He's only talking about this church. Αλλά αναφέρεται μόνο στη συγκεκριμένη εκκλησία. Now I think sometimes some people have taken this statement to an extreme. Τώρα πιστεύω ότι μερικές φορές μερικά άτομα το έχουν πάει σε πολύ σε ακραία αυτή την δήλωση. Sometimes some people say, you know, well, I'm a spiritual father to everybody. Μερικοί πιστεύουν ότι κοίταξε εγώ είμαι πνευματικός πατέρας στους πάντες. Now I understand what someone is trying to say when they call someone they greatly respect as their spiritual father. Τώρα καταλαβαίνω όταν κάποιος μιλάει και αναφέρεται σε κάποιον με μεγάλο σεβασμό σαν πνευματικός πατέρας. For example, I call Brother Hagen and Pastor Hagen my spiritual father. Για παράδειγμα, εγώ αποκαλώ τον ποιμένα Hagen σαν πνευματικό μου πατέρα. Does that mean they control my life? Αυτό σημαίνει ότι αυτοί ελέγχουν τη ζωή μου? No, they never have attempted to control my life. Όχι, ποτέ δεν έχουν προσπαθήσει να ελέγχουν τη ζωή μου. It's something that I willingly submit myself to their leadership and their teaching. Είναι κάτι το οποίο με την θέλησή μου έχω υποτακτεί κάτω από τη διδασκαλία τους. Why? Γιατί? I respect them. Επειδή τους σέβομαι. I respect their teaching. Σέβομαι την διδασκαλία τους. I respect their lives. Και σέβομαι και τη ζωή τους. They are my examples in the faith. Είναι τα παραδείγματα μου στην πίστη. So when people say, you know, this person I consider my spiritual father, I understand that. Έτσι όταν κάποιος λέει ότι αυτό το άτομο τον θεωρώ πνευματικό μου πατέρα, τους καταλαβαίνω. But when a minister tries to say they're someone, they're everyone's spiritual father. Αλλά όταν ένας διάκονος λέει ότι εγώ είμαι πνευματικός πατέρας σε όλους. And they have no relationship with those people. Και δεν έχουν καμία σχέση όμως προσωπική με αυτούς τους ανθρώπους. It would be the same thing for me to go in my neighborhood and say I'm the father of all these children and I'm not. Είναι σαν να πάω στη γειτονιά μου και να πω ότι εγώ είμαι ο πατέρας ολωνών αυτών των παιδιών και δεν είμαι όμως. I'm only the father of my son. Είμαι πατέρας μόνο στον δικό μου γιο. Because I gave, we gave birth to him. I didn't Γιατί give birth. We γεννήσαμε. Gave birth to him. Right? Σωστά. Understand? Καταλάβατε. Amen. So there's a good side to that, and there can be an extreme side to that. Έτσι υπάρχει μια καλή πλευρά σε αυτό το θέμα, αλλά υπάρχει και μια extreme, υπερβολική. It becomes extreme when people try to become controlling. Γίνεται υπερβολική όταν οι άνθρωποι έχουν την τάση να ελέγχουν. God never intended other people to control you or to manipulate you. Ο Θεός ποτέ δεν ήθελε άλλοι άνθρωποι να σε μανιπολάρουν ή να σε ελέγχουν. Amen. Amen. That's why every Christian needs to be a part of a local church. Και αυτόν τον λόγο κάθε χριστιανός θα πρέπει να είναι μέλος σε μια τοπική εκκλησία. When a person goes from church to church to church to church, they have no relationship with anyone. Όταν ένα άτομο πηγαίνει από εκκλησία σε εκκλησία και σε εκκλησία, δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία, καμία κοινωνία σχέση. They do not submit themselves to any person. Δεν υποτάζονται σε κανέναν. It's dangerous when we do that. Είναι πολύ επικίνδυνο όταν το κάνουμε αυτό. We need to submit ourselves not only to God's word. Πρέπει να υποτακτούμε όχι μόνο στον λόγο του Θεού, but to the spiritual structure that He has placed in this earth. Αλλά και στην πνευματική δομή που εκείνος έχει βάλει σε αυτό το κόσμο. There is a blessing associated with being a part of a good local church. Υπάρχει μια ευλογία που είναι προσκολλημένη στο να είσαι μέλος σε μια εκκλησία. Amen. Now the word pastor, as I said, is translated shepherd. Τώρα η λέξη ποιμένας μεταφράζεται σαν βοσκός. I think that word best describes the office of a pastor. Πιστεύω ότι αυτή η λέξη είναι που περιγράφει καλύτερα την διακονία του ποιμένα. It is the very word that Jesus used about himself. Είναι ακριβώς η λέξη που ο Ιησούς χρησιμοποίησε για τον αυτό του. In John 10:11. Στο Ιωάννη 10:11. Jesus said, "I'm the good shepherd." Ο Ιησούς λέει ότι εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Now Jesus
liked to refer to himself as a shepherd. Τώρα στον Ιησού του άρεσε να αναφέρεται στον αυτό του σαν τον βοσκό. Because I believe that word best describes the gift and the grace and the work of pastoring. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η λέξη είναι που περιγράφει καλύτερα ή εξηγεί καλύτερα τη χάρη, το έργο του ποιμένα. The picture or the image of the shepherd and his sheep. Η εικόνα του βοσκού και των προβάτων του is a beautiful description of the relationship between the pastor and his congregation. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιγραφή της εκκλησίας, της σχέσης της εκκλησίας και του ποιμένα της. The love and the care that the shepherd has for the sheep. Της αγάπης και της φροντίδας που έχει ο ποιμένας για τα προβατά του. The willingness of the shepherd to sacrifice his life to protect the sheep. Και το πόσο πρόθυμος είναι ο ποιμένας να θυσιάσει τον αυτό του για τα προβατά του. The concern that a shepherd has for the sheep to be fed and sheltered. Και το πόσο νοιάζεται και το πόσο φροντίζει ο ποιμένας να έχουν τροφή τα προβατά του. That's the heart of a pastor. Αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα. Amen. Αμήν. He would rather have his own life, his own needs not met, so that he could meet the needs of the sheep. Ο ποιμένας θα προτιμούσε να μην καλύψει, να μην φροντίζει για τον αυτό του τις δικές του ανάγκες και να βάλει προτεραιότητα τα πρόβατά του. Amen. Now, Jesus' last words to Peter. Τώρα οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο. And Peter was about to assume the work that Jesus began during his ministry. Και ο Πέτρος ήταν αυτός που έπρεπε να αναλάβει το έργο του Ιησού. What were the last words to Peter? Ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του Πέτρου? Feed my sheep. Feed my lambs. Ναι. Τάισε τα προβατά μου. Φρόντισε τα προβατά μου. Feed my sheep. Feed my lambs. Φρόντισε τα προβατά μου. Amen. Αμήν. Now this is the same commission that Jesus gives to every person who enters the work of pastoring. Τώρα αυτή είναι η εντολή που δίνει ο Ιησούς σε κάθε άτομο που μπαίνει στη διακονία του ποιμένα. Feed my sheep, feed my lambs. Τάισε τα προβατά μου, φρόντισε τα προβατά μου. Amen. Αμήν. Actually, Paul said in Colossians chapter 1. Στους Κολοσσαίους 1. Colossians chapter 1. And verse 28 and 29. Paul said, "Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom." Ο Παύλος λέει τον οποίο εμείς κηρύττουμε νουθετώντας κάθε άνθρωπο και διδάσκοντας κάθε άνθρωπο με κάθε σοφία. That we may present every man perfect in Christ Jesus. Για να παραστήσουμε κάθε άνθρωπο τέλειον εν Χριστώ Ιησού. To this end, I also labor. Στο οποίο και κοπιάζω. Striving according to his working which works in me mightily. Διεξάγοντας αγώνα σύμφωνα με την ενέργεια που ενεργείται μέσα μου με δύναμη. This is the heart of a pastor. Αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα. He wants to see every member in his church grow spiritually. Θέλει να δει κάθε μέλος στην εκκλησία του να αυξάνεται πνευματικά. He wants them to receive every blessing that God has for them. Θέλει όλοι να λάβουν κάθε ευλογία που έχει ο Θεός για αυτούς. That's the heart of a pastor. Αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα. Notice Galatians chapter 4. Στους Γαλάτες 4. We'll look at one more scripture before we take a break. Θα κοιτάξουμε άλλο ένα εδάφιο πριν πάρουμε το διάλειμμα μας. Galatians chapter 4 and verse 19. 4:19. Paul said, "My little children." Ο Παύλος λέει. For whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Παιδάκια μου, για τους οποίους είμαι ξανά σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Now there's a lot of meaning in this verse. Τώρα υπάρχει πάρα πολύ νόημα σε αυτό το εδάφιο. Paul is writing to the churches that he established in this area. Ο Παύλος μιλάει στις εκκλησίες, απευθύνεται στις εκκλησίες που αυτός ο ίδιος είχε κτίσει σε αυτή την περιοχή. He said, "I travail in birth," or I'm having almost like labor pains when I pray for you. Μιλάει, αναφέρεται, δηλαδή συγκρίνει πόνους του τοκετού όταν μιλάει για αυτούς. He said, "I'm praying for you a second time, again."
Λέει ότι προσεύχομαι για σας ξανά, μια δεύτερη φορά. That means he prayed for them before this. Που σημαίνει ότι προσευχόταν για αυτό και πριν. The first time he was interceding for them so that they would become Christians. Την πρώτη φορά αυτός μεσίτευε για αυτούς για να γίνουν χριστιανοί. Now he's praying for them a second time after they became Christians. Τώρα προσεύχεται για αυτούς μια δεύτερη φορά μετά που αυτοί είχαν γίνει χριστιανοί. What is he praying? Τι προσευχόταν όμως? That Christ is formed in them. Ώστε ο Χριστός να μορφωθεί μέσα τους. What's that mean? Τι σημαίνει αυτό? He's praying that every member προσεύχεται ώστε κάθε μέλος will fully understand who they are in Christ. Θα καταλάβει πλήρης ποιοι είναι εν Χριστώ. What they have in Christ. Τι είναι αυτό που έχουν εν Χριστώ. What they can do through Christ. Και τι μπορούν να κάνουν μέσα από τον Χριστό. This is the heart of a pastor. Αυτή είναι η καρδιά του ποιμένα. He prays to bring them into the church. Προσεύχεται για να μπουν στην εκκλησία. After they're in the church, he prays that they grow spiritual. Μετά που μπαίνουν στην εκκλησία, προσεύχεται να αυξηθούν πνευματικά. If you read all of Paul's letters, αν διαβάζεις όλες τις επιστολές του Παύλου, you'll see that he was very consistent in praying for his church members. Είναι, θα δείτε ότι επέμενε πάρα πολύ στην προσευχή όσο αφορά τα μέλη της εκκλησίας του. And every prayer was similar. Και κάθε προσευχή ήταν. He prayed that their spiritual eyes would be open to the truth. Ήτανε ίδια, προσευχότανε ώστε τα πνευματικά τους μάτια να ανοίξουν στην αλήθεια. So that they would grow in the knowledge of God. Έτσι ώστε να αυξηθούν στην επίγνωση του Θεού. And be filled with the will of God. Και να γεμίσουν με το θέλημα του Θεού. Amen. Αμήν. Paul had that same passion or compassion for every church he established. Ο Παύλος είχε τα ίδια συμπόνια, τα ίδια σπλάχνα για κάθε εκκλησία που εκείνος έκτιζε. That's why Paul said you may have thousands of instructors. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος ότι μπορείτε να έχετε μύριους παιδαγωγούς. But he said I'm your father. Αλλά λέει ότι εγώ είμαι ο πατέρας σας. That's what a pastor is. Αυτό είναι ένας ποιμένας. He is the father to that congregation, to that little flock. Είναι ο πατέρας σε αυτή την εκκλησία. Amen. Let's take a break.